Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου και όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση αλλά και οι ίδιοι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, είτε στο Υπουργείο. Επιτέλους πρέπει να δουν, να συναντηθούμε. Έγινε μια προϋπηρεσία διάταξη συζήτηση. Συνεχίζουμε εμείς από την δική μας πλευρά να ακούσουμε την αιτιολόγησή τους πάνω στα αιτήματα που υπάρχουν. Δύο κουβέντες μόνο θα πω για αυτά που εμφανίζονται ως ζητήματα και ουσιαστικά είχαν κυριαρχήσει και στις περσινές κινητοποιήσεις και βεβαίως επαναλαμβάνονται και σήμερα. Παλέψαμε και καταφέραμε να ξεπεράσουμε ακόμη και μνημονιακές δεσμεύσεις τόσο στο φορολογικό όσο και στο ασφαλιστικό. Φίλες και φίλοι, αγρότες, που με ακούτε αυτή τη στιγμή, η καθιέρωση του αγρολογίου και της εθνικής σύνταξης αποτελούν κορυφαίες κατακτήσεις για τον αγροτικό χώρο και πρέπει όλοι μαζί να τις κρατήσουμε ως το βασικότερο εργαλείο στην ύψη του αγροτικού χώρου. Τι κάναμε για τη διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων? Εξασφαλίσαμε την ομαλή καταβολή τους, υποκυρεύοντας τα πράγματα. Πληρώσαμε καθυστερούμενα από το 2008 και 2012 και φτάσαμε σε ένα ποσό ρεκόρ. 3,7 δις καταβλήθηκαν το 2016. Αν δεν προσθέσετε και τη 13η σύνταξη που δόθηκε στους αγρότες από το πλεόνασμα, πάνω από 4 δις κατευθύνθηκαν στον αγροτικό χώρο. Ας έρθουμε όμως, φίλες και φίλοι, στην έκθεσή μας. Οφείλω να συγχαρώ τη διοίκηση της ΔΕΘ για την οργάνωση και τους εκθέτες για τη συμμετοχή τους.